Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστό γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε τον Κυρίο πάσα η γη και νευροσύνη, ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Ρεύσαντα εκ παραβάσεως Θεού των κατοικών αγενόμενων, όλων της τώρας υπάρξαντα κρήτων ως επτεκούντας θείας ζωής. Άφησαν απλάτη ο σοφός δημιουργός ότι δε δόξαστε. Δόξασαι ο Θεός ημοδόξασαι ειδών οκτήσεις αλλημένων των άνθρωπων χερσίνων επίης εκκλίνας ουρανούς κατέρχεται τούτον δε εκ παρθένου θείας αγνής όλων ουσιούτε αληθείας σαρκωθείς ότι δε δόξαστε. Σοφία, λόγος και δύναμη σιώσαν του Πατρός και απαύγασμα Χριστός ο Θεός δυνάμεις λαθών όσας υπερκοσμίου σώσας εν γη και εν ανθρωπίσας ανεκτήσα το ημάς ότι δε δόξαστε. Έσωσε λαόν θαυματουργών δεσπόντης σύγχρον θαλάσσις κύμα και σώσας παλέκον δεν τεκτήσε κόρης τρίβων βατήν πόλου τη θυσήν ειβήνων κατ' ουσίαν ίσονται πατρί και πρωτή δοξάζομαι. Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι είναι και γαστή ηγιασμένη λόγος σαφώς αφλάκτο ζωγραφουμένη βάτων μη γέντα μορφή την πρωτησία Θεών έπαστα λένα μη δίναρα στις παλαιλίων τα πικράς όφρωτη δοξάζομαι. Ενήν και αΐν και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν έδειξε να στήρ τον προαηλίου λόγων έλθουν τα πάψε την αμαρτία μάγης σαφώς με νικρόνης μέος των συμπαθείς εσπαργάνης ελικτών ον και γηθώντες είδων των αυτών και πρώτων και Κύριον των πρώτων αιώνων εκ Πατρός γεννηθέντη αρέσως Υιό και επεσκάτων εκ Παρθένου σαρκωθέντη ασπόρος Χριστόν το Θεό βοήσομε ο ανυψώσας το κέρας ημών Άγιος η Κύριε. Ότι σε επιπνίας μετασχόντης αμήν ο Αδάμ προϊκός και προς τώρα κατολίστησας γυναική απάτη Χριστόν γυναικός βοά εξωρών ότι εμέκατε με γεγονός Άγιος η Κύριε. Συμμορφός μιλήνης ευτελούν διαρτίας Χριστέ γεγονός και μετοχής αρκούς κήτης χείρων μεταδούς δίας φίτλης πρωτός πεφικός και μήνας Θεός και ανυψώσας το κέρας ημών Άγιος η Κύριε. Φρένου ηγεμόνων Ιούδα βασίλεια τον Ισραήλ γαροποιημένο χερουβήμο επόμων εξού προελθόν Χριστός εμφανός και ανυψώσας το κέρας ημών πάντων ευβασίλευσε. Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη των σπήλαιων το απροσίτο προσάγει, άγγελοι μεταποιμένων δοξολογούσι, μάγοι δε μεταστέρος οδηπορούσι, διημάς γαρεγεννήθη πεδίον νέων ο προαιώνων Θεός. Πεδίον νέων ο προαιώνων Θεός. Την εδέμ διθλέμ ίνιξε δεύτε είδομεν, την τρυφήν εν κρυφή εύρωμεν δεύτε λάβομεν,
τα του παραδείσου έδων του σπηλαίου. Εκεί εφάνει ρίζα απότιστος βλαστάνους άφεσιν. Εκεί ευρέθη φρέαρ ανόρυκτον, ού ποιή Δαβίδ πριν επεθύμησεν. Εκεί παρθένος τεκούσα βρέφος την δίψαν έπαυσεν ευθύς, την του Αδάμ και του Δαβίδ. Δια τούτο προς τούτο επιχθόμεν, ού ετέχθη πεδίον αίων ο προαιώνων Θεός. Πεδίον αίων ο προαιώνων Θεός. Τη 25η του αυτού μηνός, η κατασάρκα γέννησης του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Θεός το τεχθένη δε μήτερ παρθένος, τι μίζον άλλο και νον είδεν η κτήσεις, παρθενική Μαρίη Θεών, η κάδη γίνα το πέμπτη. Δι' αυτή η μέρα η προσκύνηση των μάγων, σε προσκυνούσα τάξη εθνική λόγε, το προσέ δειλή των εθνών μέλων σέβας. Δι' αυτή η μέρα μνήμη των θεασαμένων ποιμένων των Κύριων, ποιμήν αφέντες την εαυτών ποιμένες, ειδήν καλών σπέδους η Χριστών ποιμένα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κύριο πάσα η γη και νεφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Έσωσε λαό αδαμάντουργον δεσπότης, υγρών θαλάσσης κύμα και σώσας πάλε. Εκώ δεν τεκτήσε κόρης τρίβων φατήν, πόλου τη δυσύν ημίνων κατουσίαν. Ίσον δε πατρί και πρωτί δοξάζομαι. Το πρώτον αιώνων εκ πατρός γεννηθέν διαρρεύσωσιο και επεσκάτων εκ παρθένου σαρκωθέν διασπορός. Χριστό το Θεό βοήσομεν ο ανυψώσας το κέρασιμον, Άγιος η Κύριε. Έσον προς ύμνους και τον ευεργέτα, εκ τρούε
η βάση της πίστεως. Πρόβος εκ της ρίζης ίεσαι και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανευλάζησας, εξ όρους ο ενετός κατά σκύου δασέως, ήρθες αρκωθείς εξ απειράνδρου, ο Άιλος και Θεός, δόξα τη δύναμη σου, Κύριε. Γένους βρωτίου την ανάπλασιν πάλε, Άδων προφήτης Αββακούν προμηνή, η δυναφράστος αξιώθης των τύπων, νέο βρέφος γάρ, εξ όρους της Παρθένου, εξήλθε λαόν. Εις ανάπλαση λόγω. Θεός ον ειρήνης, Πάτηρ εκ τυρμών της μεγάλης βουλής σου, των άγγελων, ειρήνην παρεχόμενων, απέστειλας ημίν, όθεν Θεογνωσίας προς φως οδηγηθέντας, εκ νυκτός ο θρίζομεν δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε. Εκ νυκτός εικόνες κοντισμένης πλάνης, ύλος μόνιμη Χριστέ της εγρηγόρος, η συντελούς ύμνων ως ευεργέτην, έρθεις μπορείζον ευκαιρείτε την τρίβον, καθήνων ατρέχοντε. Ευρύμεν κλαίω. Εν μοιχείς θαλάτης, ελθύνε δίτο και ζάλι να παρκέσαι, νυγείς εγώ δε το τυραννούντος βέλη, Χριστέ προσαυδώ τον κακόν ανερέτη, θα τον μολύνσε. Παιδες ευσεβία συντραφέντες δισεύους, προστάγματος καταφρονίσαντες, πυρός απειλήν, ούκε πτωήθησαν, άλλεν μέσω της λογός, εστότες έψαλον ο των πατέρων, Θεός ευλογητώσει. Το παντάν εκτός εξεφάβλησαν πόθον, άπλητα δειμένοντος συγκυστρωμένοι παιδες, ηρανουδείς Θεόγλος αλγίαν, εισή καθερπήρ ασφέτον το δεσπότην λέγουσι. Εις αιώνας ευλογητώσει. Ενούμεν ευλογούμεν κροσκυνούμεν τον Κύριον, θαύματος υπερφυούς ιδρώς
αιώνας. Μήτρα να φλέκτος, εικονίζους η κόρης, ή της παλαιάς, πυρπολούμενοι νέοι, υπερφυός κύουσαν, εσφραγισμένοι, από δεδρόσα θαυματουργία μία, λαούς προς ύμνον, εξανίστης η χάρη. Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομαι. Μεγάλινον ψυχή μου την τιμιωτέραν και ενδοξωτέραν των άνων στρατευμάτων μυστηρίων ξένων ορό και παράδοξων ουρανών των σπηλαίων θρόνων χερουβικών την παρθένων την φάτνην χωρίων ενώ ανεκλήθη ο αχωρητός Χριστός ο Θεός, όν ανυμνούντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνον ψυχή μου, τον εκ της Παρθένου Θεόν σαργήν εκθέντα, εξαισθήον θαύμα, ορώντες οι μάγοι, ασυνήθους νέου αστέρος, αρτιφάους ουρανίου υπερλάμποντος, Χριστόν βασιλέα εν τεκμήραντος, εν γη γεννηθέν Δαβηθέν, η σωτηρίαν ημών. Μεγάλινον ψυχή μου τον εντός πηλαίω, τεχθέντα βασιλέα, νέοι γενναίες μάγων, λεγόντων παιδίων άναξ, ου αστηρεφάνη που εστίν, εις γαρεκίνου προσκύνηση νίκομεν, μανείς ο Ηρώδης εταράτετο, Χριστόν ανέλην, ο Θεομάχος φριατωμένο. Μάγοι και ποιμένες ήλθον προσκυνήσε Χριστόν το γεννηθέντα εμπιθέμνη πόλη. Η κρυβός εγχρόνος, η Ρώδης αστέρος, ούτε συγγεσίες οι μάγοι εμπιθέμ, προσκυνούσι Χριστός η δόρης. Υφού προς πατρίδα οδηγούμενη, δεινών πεδοκτώνων, εγκατέλειπων πεζόμενων. Σήμερον η Παρθένος τίκτη των δεσπότην, ένδον εντός φυλαίων, στέργημένη μας ως ακίνδυνον φόβο, ράων σιωπήν το πόθο δε Παρθένε, ύμνους υφαίνει συντόνως τεθυγμένους, εργόδες εστίν, αλλά και μη τυρσθένος, ως υπέφυκεν η προαίρεση δίδου. Σήμερα ο Δεσπότης δείχτηκε κρουβρέχος, υπόμητρος Παρθένου, στέργημένη μας ως αγκίνδυνο φόβο, ράων σιωπήν το πόδο δε Παρθένε, ύμνους υφαίνει συντόνως θετυγμένους, εργόδες εστί αλλά και μη της θένος, ως υπέφυκεν η προαίρεση δίδου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μεγάλη νομ ψυχή μου
της Τρισύποστάτου και αδιαιρέτου θεότητος το κράτος, τύπους αφεγγής και σκιάς παρηγμένας, ο μητεραγνή του λόγου δε δορκώτες, νέου φανέντος εκ πύλης και κλεισμένης, δοξούμενον τε της αληθείας φάος, επαξίωσιν ευλογούμεν γαστέρα. Και μη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μεγάλην ον ψυχή μου τη λύτρον σαμένην ημάς εκ της κατάρας. Φόγουν τε φως και Θεού παρουσίας, ο πιστότε τη λαός δεξιωμένος, την πονία τε της παλιγενεσίας, ως οποίου τη χάρη δε παρθένε, εμείς άκραντε προσκυνήσε το κλαίο. Μεγάλην ον ψυχή μου την τιμιωτέραν και εν δοξωτέραν των άλλων στρατευμάτων μυστηρίων ξένων όρο και παραδοξών ουράνων των σπηλαίων θρόνων χερουβικών τη παρθένων τη φάτνη χωρίων, ενώ ανεκλήθη ο αχωρητός Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντες μεγαλύνομε. Στέργημεν ημάς ως αγγίλινον φόβο, ράων σιωπή το πόθο δε παρθένε, ύμνους υφαίνης δυνόνος τεθυγμένους, εργόδες εστί αλλά και μη τυρσθένος, ως υπεύηκεν η προαίρεση δίδω. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επεσκέψα το ημάς, εξ ύψους ο σωτήρ ημών. Ανατολή, Ανατολών, και η εν σκότη και σκία, εύρωμεν την αλήθεια και γάρεκ της Παρθένου, ετέχθη ο Κύριος. Επεσκέψαν το ημάς, εξ ύψος ο σωτήρ ημών, Ανατολή Ανατολών.
Oh.
Εν ήτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν ήτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εφραίνε σε δικαίοι ουρανία γαλλιώστε, σκυρτήσαντε τα όρη Χριστογεννηθέ. Thank you.
Yeah.
Amen.
Ανέτειλε το κόσμο, το φως το της γνώσης.
θαλάσσεως, εν αυτή γαρητήσας τις λατρεύοντες, υπό αστέρος σε διδάσκοντο, σε προσύνην των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γίνωσκην εξύψους Ανατολή. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιωήν, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός, του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και νορίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόν των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου
και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήσομαι εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου διηγήσομαι πάντα τα θαυμασία σου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκους ότες όσον ημάς. Ευθέων και συναγωγή μεγάλα τα έργα Κυρίου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκους, ότες όσον ημάς. Εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκους, ότες όσον ημάς. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού. Και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Θες πρεσβείες της Θεοτόκους, ότες όσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θες πρεσβείες της Θεοτόκους, ότες όσον ημάς. Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Κύριε. Ούτησον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Ο Κύριος ανηροφοβούμενος των Κυριών εν τες εντολές αυτού θέλεις εις φόδραν. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εκ Παρθένου τεχθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Το σπέρμα αυτού. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εκ Παρθένου τεχθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εκ Παρθένου τεχθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Εξανατέλειε σκότη φως της έθεση. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εκ Παρθένου τεχθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων
και καταδεξόμενος δια την ημετέρα σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ιησούν της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία λέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κυρία λέησον. Σπαναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κυρία. Τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ήπαινο Κύριε στο Κύριο μου κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώτους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως, εν αυτή γαρή της άστρης λατρεύοντες υπό τον ήλιον της δύναμης.
Oh,
Χριστό. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσε η δεξιά σου. Και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Και κατάρτισε αυτή, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Yeah.
δώσον τους ευσεβείς. Κύριε, και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Βαρθολομέου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας υπερτίμου και εξάρχου Κεντρικής Μακεδονίας ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Γενόμενον εγκυναικός, γενόμενον
προφέσια να απολαύομαι. Ότι δε θέλει, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών. Κράζω να φάω πατή, ως Θεουχέτη η δούλος αλλαϊός, είδε Υιός και εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Του Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του Βασιλέως, ιδού Μάγοι από Ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, που εστίνοτε χθείς βασιλεύς των Ιουδαίων. Είδομεν γάρ αυτού τον αστέραν εν διαντολή και ήρθομεν προσκυνήσε αυτό. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύε ταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επινθάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Ιδέ είπον αυτό, Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γάρ γέγραπτε δια του προφήτου, και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη εν της ηγεμός ειν Ιούδα, εξού γαρ εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ. Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσα τους μάγους, ή κρύβωσε παρά αυτόν τον χρόνο του φαινομένου αστέρος, και πέμψα σε αυτούς εις Βηθλεέμ είπε, πορευθέντες, ακριβώς εξετάσετε περί του παιδίου, επάνδε έβριτε, απαγγείλατε μη, όπως καγώ ελθώ προσκυνήσω αυτό. Ιδέ ακούσαντες του βασιλέως, επορεύθησαν, και ιδού αστήρ, ον είδον εν τη ατολή, προήγεν αυτούς, ως ελθόν έστι επάνω ουν το πεδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα και ελθόντες εις την οικία έβρον το πεδίο με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσύνεγκαν αυτό δώρα χρυσών και Λίβανον και Σμύρνα και χρηματισθέντες κατών αρμή ανακάψε προς Ηρώδην, διάλης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτόν. Ειρήνη σοι το Ευαγγελιζομένο.
πάντη το λαό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμε. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Τι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιωήλ και των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Τι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού. Τι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε Λαϊσον, Κύριε Λαϊσον, Κύριε Λαϊσον. Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε Λαϊσον, Κύριε Λαϊσον, Κύριε Λαϊσον. Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεον. Κύριε Λαϊσόν. Ό,τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατηχούμενοι του Κυρίου, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς του Ευαγγέλιον της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, τη συγχαρητή. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνατε. Είναι και αυτή η συνειμή δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μητής των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της σοφία. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και
έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη χάρη τη σοφία. Όπως υπό του κράτου του πάντοτε φυλασσόμενοι, στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των Συλλειτουργούντων μη, Παντελεήμονος Ιερομονάχου, Νικολάου και Ιωάννου των Πρεσβυτέρων, Χριστοδούλου, Χερουβίμ και Θεοκλήτου των Διακόνων μετά των οικείων αυτών, του Ευσεβού Σιμών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό, των Ενωρητών Επιτρόπων Συνδρομητών και Αφιερωτών, του Αγίου Ναού Τούτου, των Κοπιόντων και Ψαλόντων εν αυτό, των Προσελθόντων εν τη Θεία Μυσταγωγία ταύτη και των Διευλόγους Αιτίας Απολυθέντων από αυτής. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ. Αντιγόνου, Ισιδώρου, Μητροφάνου, Σανθήμου, Κυρίλου, Νικολάου, Νικοδήμου, Αγαθαγγέλου, Κωνσταντίου, Παντελεήμονος, Διονυσίου, Καλλινίκου και Χρυσοστόμου των Αρχιερέων. Ως και πάντων το Θεοφιλός Αρχιερατευσάντων, εν τη λαχούσιμη Θεοσός το ταύτη επαρχία και τον εναυτή πάλε ποτέ επισκοπών. Τον αηδήμο κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημοναγός υπάλετη και πεσκά, των γονέων ημών και διδασκάλων, αναδόχων, αδελφών, συγγενών, τέκνων και οικείων εν τη πίστη, των ενθάδευσε βός κειμένων και απενταχού ορθοδόξων, και όν εμνημονεύσομεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων και της ιεροσύνης και διακονίας ημών. Χριστή Κύριος ο Θεός, εν η Βασιλεία του, πάντοτε νίκαιοι, εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορχήστε
ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε. Αντελαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχο Κύριε. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχο Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αγαπήσομεν αλλήλους, ειν ανομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε, Κύριε, εις χεισμού, Κύριος ερεώμα. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και ορατών. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το δι ημάς τους ανθρώπους και δια την Μέτερα σωτηρίαν, κατελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το Λαλίσα δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν.
Μολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Ευχαριστώ, Φωτή. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Και με το του Πνεύματος σου. Άλλομεν τας καρδίας. Αποστόλης υπόν,
κρύεται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Κατά πάντα και δια πάντα. Σε ύμνουμε, σε ευλογούμε, σοι Δεσπίνησιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσε η κτήση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε ναή και παράδεισε λογικέ παρθενικό Θεός εισαρκώθη και παιδείο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γαϊσίμινη του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου,
και της Ιεράς ημών Συνόδου, των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας. Κύριε Ρίσον, Αρχιεπισκόπου ημών Ιωήλ, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνης, σώδε τη μοριγιά μου προϋπερεύοντα και Ορθοτομούντα των Λόγων της εις αληθείας. Κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μοιραία ριστόματι και μια καρδία. Δοξάζειν και ανημνή το πάντημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαή. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ το προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμη τη Θείαν χάριν, και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην της σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τις οφειλέτης ημών και μη εις ενέγκριση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση το πνεύματι σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Προσχομεν. Άγια της Αγίης. Αγίης ευσεβή λαόν της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως.
ο λόγος σάρξ εγένετο. Αδελφοί και πατέρες, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ο Θεός τρέφει για τον άνθρωπο μια εκστατική και μανική αγάπη. Όπως λέγει ένας επίσκοπος, μέσα στην εκστατική του αγάπη ο Θεός ενώνεται με τη δημιουργία πιο στενά από την κάθε δυνατή ένωση, καθώς γίνεται ο ίδιος αυτό που δημιούργησε, δηλαδή γίνεται άνθρωπος. Η γέννηση του Χριστού μας φανερώνει τη μεγάλη αγάπη του Δημιουργού προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας. Δεν είναι βέβαια μέγας ενώπιον του Θεού, αλλούτε και μικρός ενώπιον του κόσμου. Είναι εν μικρό μέγας. Η σάρκα του ανθρώπου είναι πολύτιμο αγαθό του Θεού σε αυτόν. Έρχεται ο Υιός του Θεού και γίνεται άνθρωπος ή να τιμήσει την σάρκα και αυτήν την θνητήν κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ας κάνουμε μερικές παρατηρήσεις πάνω σε αυτό. Ένας σύγχρονος θεολόγος γράφει: αν ο λυτρωτής ήταν μόνον ουράνιος, πώς θα θεράπευε τον επίγειο? Συνεπώς, έπρεπε να είναι αφενός μεν ομογενής, αλλά όχι μόνον αυτό, γιατί έτσι θα ήταν και ο ίδιος ατελής. Αφετέρου δε ετερογενής, θείος, αλλά όχι μόνον αυτό, γιατί θα οδηγούσε σε σωτηρία καταναγκαστικός, καταργώντας το αυτεξούσιο. Στην γέννηση του Χριστού, οι πατέρες δεν μιλάνε για τον άνθρωπο που αποθεώθηκε, αλλά για το Θεό που ενσαρκώθηκε. Ο Χριστός, με τη γέννησή Του, επανέφερε την ανθρώπινη φύση στη θεόδοτη τάξη. Η τάξη της δημιουργίας ήταν μια πορεία του ανθρώπου από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Με την πτώση μας αλωτριωθήκαμε του Θεού, που είναι το φοβερότερο κακό απ' όλα. Κατά την ενσάρκωση, ο Λόγος του Θεού δεν προσέλαβε απλώς την ανθρώπινη ιδέα, ανθρώπινη ολότητα, γιατί τότε δια μιας θα είχαν οδηγηθεί στη σωτηρία όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι κατάτομο άνθρωποι ως μέτοχοι εκείνης της ιδέας. Ο Λόγος του Θεού προσέλαβε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και μάλιστα ολόκληρο. Η όλη θεότητα ενώθηκε στο συγκεκριμένο πρόσωπό του με την όλη ανθρωπότητα. Κάθε ιδίωμα και κάθε ενέργεια της καθολικής ανθρωπίνης φύσεως έχει προσληφθεί από τον Χριστό και τίποτε το ανθρώπινο δεν έμεινε έξω από την πρόσληψη αυτή. Όπως λέγει ο Άγιος Λέων ο Μέγας, ο Χριστός είναι τέλειος σε ό,τι είναι δικό Του και τέλειος σε ό,τι είναι δικό μας. Ο Χριστός είναι ένα παράθυρο που μας δείχνει το Θεό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα το πει αυτό παραστατικά: «Θεόν ουδείς εώρα και επόποτε, ο μονογενής Υιός, ο Ον εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Ο Χριστός με το να γίνει άνθρωπος έγινε η ζύμη που ζυμώθηκε όλο το ανθρώπινο φύραμα. Ονομάστηκε πρωτότοκος για να γίνει η αρχή της υιοθεσίας των ανθρώπων.
ήθελε να μας δώσει τη δύναμη να γίνουμε παιδιά του Θεού. Η γέννηση του Χριστού είναι μυστήριο αγάπης, ένα τροπάριο της ακολουθίας των Χριστουγέννων το λέγει φανερά. Όταν είδε ο κτίστης να έχει χαθεί ο άνθρωπος που τον έπλασε με τα χέρια του, έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που ένας σύγχρονος λογοτέχνης κάπως έτσι την παρουσιάζει. Η διαφορά του ανθρώπου με το σκουλίκι είναι πολύ μεγάλη. Πιο μεγάλη όμως, άπειρη, είναι η διαφορά του Θεού με τον άνθρωπο. Εάν ένας άνθρωπος γίνει σκουλίκι για να σώσει τους σκόλικες από την καταστροφή, το γεγονός αυτό προκαλεί φρίκη σε μας και μόνο που το σκεπτόμαστε. Κι όμως, μεγαλύτερη συγκατάβαση έκανε ο Χριστός γενόμενος άνθρωπος. Η ταπείνωσή του ήταν άπειρη και φυσικά μεγαλύτερη. Η ενσάρκωση του Χριστού προκαλεί αιώνιο θαυμασμό και την έκπληξη του ανθρώπου. Μας αγάπησε ο Θεός. Αυτό μας δημιουργεί υποχρεώσεις να Τον αγαπήσουμε κι εμείς. Εάν ο Θεός μας αγάπησε τόσο, καταλαβαίνουμε ποια πρέπει να είναι η ανταπόκρισή μας προς Αυτόν. Εάν υποθέσουμε πως δεν είχαμε μόνο μια ζωή, αλλά μύριες, και πάλι δεν ήταν αρκετές για να ξεπληρώσουμε το χρέος μας απέναντι στο Θεό, οφείλουμε να αγαπάμε το Θεό με πολλούς τρόπους. Με τα λόγια μας, με τον βίο μας, με τις αποφάσεις μας. Επίσης, οφείλουμε να αγαπάμε την εικόνα του Θεού, που είναι ο άνθρωπος. Στην σημερινή δύσκολη εποχή που ζούμε, ο διπλανός μας έχει ανάγκη από την αγάπη μας. Να συμπαρασταθούμε στον απέναντί μας ηθικά, οικονομικά και αδελφικά. Ως επίσκοπος της Μητροπόλεως Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, λαμβάνοντας αφορμή από τη γέννηση του Σωτήρος μας, εύχομαι σε όλους, μικρούς και μεγάλους, άρχοντες και λαό, κληρικούς και μοναχούς, η χάρη του ενανθρωπίσαντος Κυρίου Ιησού, ο οποίος αγάπησε τους ανθρώπους έως τέλους, να είναι πάντοτε μαζί σας. Αδελφοί μου, χαίρετε, ειρηνεύετε και υγιένετε. Χριστούγεννα 2016. Προς Θεόν ευχέτη σας, ο Μητροπολίτης, ο Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας Ιωήλ.
Γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως, εν αυτή γαρή της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος σε διδάσκοντο, σε προσκύνη των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γυρώσκην εξ ύψους ανατολή. Ειρήνη το κόμμα σου δώρεση, εκκλησία σου ιερεύση, άρχισε ημών το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε καθή και παντόνιμα τέλειον, άνωθεν εστί κατά βέλευση του Πατρός των Φώτων. Εσύ την δόξαν ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτην ανακριθείς για την ημών σωτηρία. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου μες πίνης ημών. Τελειώνοντας τώρα την ωραία αυτή λειτουργία της Πανηχίδος της εορτής των Χριστουγέννων,
Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον Θεό, τον ενσαρκωθέντα Ιησού Χριστό που μας αξίωσε να κυκλώσουμε το ιερό του θυσιαστήριου και να τελέσουμε την ανέμακτον θυσία του. Να ευχαριστήσω τους ιερείς μας, τον Ιεροκήρυκα, τον Πατέρα Παντελεήμονα, τον Πατέρα Νικόλαο που είναι εδώ της Ενορίας και τον Αρχιερατικό Επίτροπο Γεννητών, τον Πατέρα Ιωάννη, ο οποίος ήλθε πρώτη φορά εφέτος στην νυχτερινή αυτή η Θεία Λειτουργία και μας έψαλε πολύ ωραία και ελάμπρινε με την παρουσία του την Θεία Λειτουργία. Τους τρεις διάκους μας, τον Πατέρα Χριστόδουλο, Χερουβίμ και Θεόκουτο. Τους ψάλτες μας που ψάλανε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, μπράβο, έτσι. Και με την λήψη εδώ του 4Ε, εφάνισαν γνωστοί σε όλη την οικουμένη. Χαιρόμεθα για την παρουσία του κυρίου Δημάρχου και για όλους εσάς που ήρθατε σήμερα και κατακτήσατε τον αρχαίων αυτών ναών, που είναι στόλισμα της πόλεως μας. Το μοναδικό στόλισμα της πόλεως μας είναι αυτός από πλευράς έτσι χρόνου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το 4Ε, τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, ο οποίος για τετάρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, έρχονται και παίρνουν, λαμβάνουν έτσι, κάνουν λήψη της Θείας Λειτουργίας, άμεση λήψη, δορυφορική, η οποία έτσι μεταδίδεται σε πάρα πολύ κόσμο. Σε όλους σας εύχομαι, ο ενσαρκωθής Κύριος Ιησούς Χριστός, δια την σωτηρία του κόσμου και εκών παραδόσα σε Αυτόν εις θάνατο και εις ταφήν και Ανάσταση, να είναι πάντοτε μαζί σας, να ενισχύει τα έργα σας, να στην προσωπική σας ζωή να ενισχύει στις καλές σας προθέσεις και να χαρίζει σε όλους σας την επιθυμία της Βασιλείας των Ουρανών. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πάτω σας. Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός ετέχθη. Από τον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Εδέσης παρακολουθήσαμε την Ιερά Γρυπνία των Χριστουγέννων προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Χριστούγεννα. Σκυρτά η ψυχή από αγαλίαση γιατί ο λαός ο πορευόμενος εν σκότη είδε φως μέγα. Δε ζούμε πια εν χώρα και σκιά θανάτου. Πορευόμαστε με το οδηγητικό αστέρι της πίστεως που καταβγάζει τη ζωή μας. Ας επιτρέψουμε στο Χριστό μας να εισέλθει και στη φάτνη της δικής μας ψυχής, προκειμένου να μας καταστήσει μετόχους της δόξας Του από αυτό τον κόσμο, από αυτή τη στιγμή. Από τη Μονάδα Εξωτερικών Μεταδόσεων του Εκκλησιαστικού μας Σταθμού 4Ε και όλους όσους εργάστηκαν για τη μετάδοση αυτή, ευχόμαστε ευλογημένα, σωτήρια και λυτρωτικά Χριστούγεννα. Χριστός ετέχθη.